ξεκίνημα και καλά ξεμπερδέματα στη δικαστική διαμάχη το οποία έχεις. Τώρα, παρακαλώ πολύ, λίγο στοιχεία κύριοι, στοιχεία, αυτά με τη Βέρα Λάμπρου. Τι έχεις, Αντρέα μου. Πάμε λίγο στο θηλυμένο πρόσωπο του κ. Βαγγελόπουλου, παρακαλώ, μια αυτά που ακούω και βλέπω δεν θα θηλυφθώ. Γιατί θέλω να κλείσει το μοναστήρι, Ανδρέα. Κοίταξε κάτι, το κλειστό το έχω σε σκέψη. Είμαι είναι πολύ, είναι ένα μεγάλο όνειρο ζωή. Το λέω καιρό η αλήθεια. Το λέω χρόνια αυτό. Μισό, να σε βλέπω παραθυράτο λίγο. Για να ανοίξουμε και ένα παράθυρο. Στον ήλιο. Στο μοναστήρι. Να μου πει αν έχει βρει μοναστήρι καταρχά. Ή θα είσαι ηγούμενο ή θα φτιάξει ειδικό σου μοναστήρι. Εγώ προτείνω να έχει δικό του. Θέλω να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ από πάρα πολύ μικρό παιδί, πέρα από τι καλλιτεχνικέ τάσει που είχα, είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μπρος το θείο. Ναι. Ποιο? Μπρος το θείο, σας είπα. Κυρία, καλώς κάμε τώρα. Δεν με σε διαφέρει, τον το Θεό, είναι κάτι κυρίο. Τον Θεό κοροϊδεύω, ίσα ίσα. Αλλά τον Θεό είπε. Έχει πάρει μια έτσι, να σου πω κάτι, έχει πάρει έτσι να σου πάρω. Καθόλου, γιατί, ίσα ίσα. Καθόλου. Πάω του ξεφύλλει αυτή τη στιγμή. Εγώ, τον Αντρέα. Γιατί. Όταν λε τον θείο. Εντάξει, άκουσε λάθο. Τον θείο άκουσα. Δεν είπε το θείο Βάνια, είπε το θείο. Τον θείο άκουσα. Καλά, αυτό τώρα εδώ είναι. Με κεφαλαίο αυτή είπε. Λοιπόν. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα για να μην πάω εκεί, γιατί είχα του ηλικιωμένου παππούδε μου, την οικογένειά μου. Πού να μην πάει, άνθρωπε μου, καταλάβουμε. Λοιπόν. Θέλω να κλείσει μοναστήρι. Και νομίζω ότι βλέπω ότι έχω πάθει ένα πρόβλημα, θα σα το πω τώρα. Τι πρόβλημα έχει? Καταρχά, μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάξον, αυτή είναι η αλήθεια. Μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάξον, που δεν τον έχω ξεπεράσει. Καθημερινά κλείνω και φτιάξω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να περάσω έξω από δρόμου που βλέπω εκκλησάκια. Ναι. Παιδιών που έχουν σκοτωθεί. Mm. Έχει πιάσει μια τάση, κατεβαίνω από τα αυτοκίνητα, ανάβω τα καντιλάκια τους, κλαίω. Α, δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρηγορούνται αυτές οι μάνες. Έχω αρχίσει και τυπώνω την Παναγία του Χάρου και την Παναγία τη Θρηνούσα και τα βάζω μέσα στα εκκλησάκια. Δυο λεπτά για τις μάνες. Μπορώ να βλέπω τον κύριο Βαγγελόπουλο, κύριε συνάδελφοι του Κοντρόλ. Μπορώ να βλέπω τον κύριο Βαγγελόπουλο, είναι εύκολο. Μισό λεπτό. Έχει σηκώσει την Παναγία του Χάρου και την Παναγία του Θρηνούσα και τη βάζω μέσα στα εκκλησάκια των παιδιών που έχουν σκοτωθεί. Εγώ να τον βλέπω, κύριε Σάβη, στο παράθυρο ενώ. Προσεύχομαι καθημερινά. Για κάνουμε συνεννόηση. Ανάβω... Που φαίνεται διάλογο να κάνουμε. Ανάβω καθημερινά. Μιλάω ρε με τους αδέρφους, περίμενε. Μην διακόπτεις. Τσακώνομαι. Μην τσακώνομαι, δεν μπορούμε με σένα. Έλα, δεν θα τσακώνεσαι μόνο εσύ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τσακώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Εμένα έχει μου θυμίσει τώρα. Ναι, κάτι στο τρένα. Που κάθονται, συντώστε μου, γιατί πεινάω. Έχω 10 παιδάκια. Κύριε Καλοσκάνη. Έλα. Τώρα, γιατί αν αρχίσει όλο να σε βρει, τώρα θα έχει δίκιο. Δεν με ενδιαφέρουν για μένα. Έχει δίκιο, δεν λέω έτσι όπως κάθεται. Όταν ασχολείσαι με το θρησκευτικό συνέστημα, δεν σε ενδιαφέρουν οι κριτικές. Εγώ βλέπω ότι βλέποντας την Παναγία την αναπαράσταση που κρατάει το νεκρό πτώμα του παιδιού της και βλέπω ότι όλες αυτές οι μέρες που έχουν χάσει παιδιά. Εγώ πονάω πάρα πολύ για τον Μιχάλη και κάποιον άλλο όλους λόγω συγγενής μου. Κλαίω. Ανάβω τα καντιλάκια, το Μάικλ Τζάξον. Ναι. Εσείς γελάτε, δεν με ενδιαφέρει, σας είπα τίποτα. Εγώ νιώθω ότι έχω χάσει τον αδερφό μου. Εσείς δεν το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Το πιστεύουμε. Το καντήλι, 3,5 μήνες τώρα το καντήλι του εκεί του που ανάβει, δεν έχει σβήσει ποτέ στο ιδιωτικό μνήμα. Πονάω πάρα πολύ. Για το μοναστήρι και βλέπω λοιπόν ότι βλέπω τη βρωμιά πια του κόσμου. Ναι. Βλέπω ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί φίλου. Βλέπω δεν υπάρχουν φίλοι. Νομίζω λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο δρόμος μου. Θα βαδίζω, όπως βαδίζει αυτός ο ηγούμενος εκεί, που τον δείχνετε. Ως ηγούμενος θα είσαι. Ως ένας απλός ταπεινός δροσοφόρος. Ένα σταρ θα μπορούσε ένας να είναι. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημά μου είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε. Γιατί μου λέτε τώρα ένα σταρ, βέβαια. Αυτό που σκέπτομαι είναι το εξής. Στα μοναστήρια, όταν πας και αφιερώνεσαι στον κύριο, δεν μπορείς να έχεις μακιγιάζ. Γιατί έχω κάτι και επειδή δεν μπορώ εγώ να προσβάλλω τα μοναστήρια με το μακιγιάζ μαζί. Ναι. Δηλαδή μακιγιάζεστε και στην προσωπική σας ζωή. Είχα δει κάτι, βρήκα πάω τώρα να βρω κάτι ειδικούς ειδικούς. Mm. Να μου κάνουν κάποια διάφορα τατουάζ, τουλάχιστον να ξυπνάω τα μόνιμα. Για να μην γυαλίσει. Να κάνω μόνιμα τατουάζ, να μην προσβάλλω το μοναστήρι. Να είμαι τουλάχιστον λίγο μακιγιαρισμένο. Για να μην γυαλίσει. Δύο λεπτά για να καταλάβω. Δηλαδή, πρωτού πα στο μοναστήρι, θέλει να κάνει αυτή την επέμβαση. Κάποιε τατουάζ ειδικά που να μπορώ να φεύγω. Μόνιμο μακιγιάζ. Το πρόσωπό μου όπω το θέλω εγώ. Πώς θα πάω να κλειστώ με τα μολύβια στα χέρια, μέσα στα μοναστήρια και με τα λεπτά. Μα πάτε και την ψυχή σα η εμφάνιση. Μα εκεί πραγματικά δεν τα χρειάζεται. Εντάξει, θα προσεύχομαι, θα προσεύχομαι. Όπως ξυπνάω το πρωί, σαν το φρουρί, κίτρινο. Γιατί δεν έχω ζέμα, βλέπω τον εαυτό μου. Να ρωτήσω κάτι. Τι σου δεν υπάρχουν καθρέφτε καταρχήν για να βλέπω. Όχι, θα έχω καθρέφτη εγώ στο δικό μου κελί, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Πού, στον τοίχο. Όχι, όχι, θα πάρω και καθρέφτη και να πάω στο μαγαζί. Έχει καμαρίνη, δεν θα έχει κελί. Στο μοναδικό κελί που μπορεί να καθρέφτη είναι στο κελί 33 στον Κορυδαλό. Εκεί υπάρχει. Να είστε βέβαιος ότι όταν αποφασίσω να πάω στο μοναστήρι και καθρέφτη θα μου βάλουνε.
Όπου και αν έχω πάει, ό,τι θέλω το κάνω. Αυτό που λες είναι αμαρτία, έτσι. Αυτό δεν θα απαγορεύσει ο Θεός να βλέπετε το πρόσωπό σας. Γιατί μπορεί να βγάλετε ένα σπυρί και να μην μπορεί να το δείτε. Ο Θεός σας έδωσε και τους καθρέφτες, σας έδωσε και τα πάντα να τα βλέπετε. Θα βάλεις και γενιά. Θα τα αφήσεις γενιά. Μπορεί να αφήσω ελεύθερο. Φύτε 7. Πάντως, αν πραγματικά γεννή. Γενιά. Κοιτάξτε, δείτε. Συνήθως η μοναχή. Δηλαδή ο άλλος λέγεται Νίκος, ναι, και το κάνει αδερφός, ιερώνυμος. Έτσι. Εσύ τι... Εγώ τίποτα, επειδή το όνομά μου είναι άκρος το σκεφτικό, θα λέγω είμαι αδερφός Ανδρέας. Αστέλιος. Πώς έλεγησαι? Αδελφός Ανδρέας. Αλλάζουν τα ονόματα. Αυτό που είπε, αναγκαστικά θα το αλλάξει. Είναι ο μαθητής του που ήταν μαθητή. Ναι, απλά αναγκαστικά θα το αλλάξει βάσει τη θρησκεία μας. Όχι, δεν αλλάζει. Αφήνει το όνομα που έχει στον κόσμο αυτόν, στα εγκόσμια, και θα αλλάξει το όνομα για να πας να καταταγεί σε πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη σοβαρή ερώτηση. Εδώ, Ανδρέα, σε έχουμε συνηθίσει από όσο μας έχεις πει όλο αυτό το διάστημα που σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, ότι είσαι λίγο τακτούλης και ρωτιάρης. Θα ήθελα να μου πεις πώς θα αντέξεις ως ζωηρός Ανδρέας να μπει σε ένα μοναστήρι τη στιγμή σωστά που έχεις ζωηρός έτσι ερωτική διάθεση. Κύριε Καβούλη, συγγνώμη, εκεί δεν έχει ούτε βίντεο, παρακαλώ, ούτε τσόντες, τίποτα. Να ακούσω, Ζήνα, σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη. Ούτε κλασική. Θα ήθελα να μου πεις. Συγγνώμη, αυτό που δείχνει εκεί είναι το Άγιον Όρος. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις τώρα. Μπορείς εσύ και ταιριάζεις να μπεις σε ένα μοναστήρι? Κύριε Καβούλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πάρα πολλοί έχουν μπει σε μοναστήρια. Και δεν θα έπρεπε να ήταν σε μοναστήρια, θα έπρεπε να ήταν σε φυλακές. Μήπως τους κάνω και τιμή που πάω εκεί πέρα μέσα και τους βοηθήσω να γιάσουνε. Διότι εγώ μπορεί να λέω για ερωτικά, αλλά προσωπική ζωή ξέρετε σαν έχω εγώ χρόνια και τι κάνω εγώ. Δεν τα ξέρει κανείς. Τα λέει απλώς. Μπορούμε να τα λέμε απλώς. Να κάνουμε ερωτήσεις. Για να έχω να το δω κάτι χρόνια. Δεν θα αναμάρτημα να πεις εσύ σε ένα μοναστήρι. Γιατί άλλοι τι είναι. Οι άλλοι τι ήταν που μπήκαν στα μοναστήρια και βογκάνε ορισμένοι το βράδυ για τα κελιά. Μπορεί να έχουν φάει πολύ. Διαφημίσεις.